Να καλησπερίσουμε τον Λου Ραπτάκη, Λεωνίδα Ραπτάκη, Λου Ραπτάκης, γερουσιαστής πολιτείας του Rhode Island, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, είναι γνωστή ΠΑΔΕ, έτσι, όπου εκεί είναι η ελληνική καταγωγή εκλεγμένοι βουλευτές, γερουσιαστές και σε ξένα κοινοβούλια 20 χωρών και οι πρώην εκλεγμένοι. Καλησπέρα κύριε Ραπτάκη. Καλησπέρα κύριε Λάμπρο. Από Αμερική. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά σας ενώτα της Αμερικής. Μπαίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει πλέον σε εκλογική χρονιά, έτσι. Τι βλέπουμε, τι περιμένετε εκεί? Να σας πω, όχι και πολύ εύκολη εκλογή. Νομίζω οι εκλογές εκεί που είχε χάσει ο Τρουμπ το 2020 με τα δικαστήρια γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα θέματα. Και όχι μόνο μέσα και τα κόμματα. Υπάρχει, να το πω, σαν εμφύλιο πόλεμο μέσα τα κόμματα. Εννοείται να πούμε στο New Hampshire την πρώτη πολιτεία το Φεβρουάριο για να είναι οι προεκλογές το Δημοκρατικό Κόμμα ή το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και γίνεται χάλια τώρα και στο New Hampshire που το New Hampshire επίτηδες άλλαξε το Φεβρουάριο να πάει Γενάρη να πάει μπροστά το South Carolina που ήταν η μεγάλη πολιτεία που βοήθησε τον Biden να νικήσει το 2020 τις προεκλογές. Στο γίνεται εμφύλιο πόλεμο μεταξύ αριστερά και δεξιά μέσα στο κόμμα, ναι. Τα θέματα που γίνονται μέσα στην Αμερική που τα βλέπετε, τα ακούτε. Το woke culture και όλα αυτά έτσι. Ναι, τα κόμματα είναι μοιρασμένα μεταξύ αριστερά-δεξιά. Πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Μετά τις προεκλογές γίνονται κανονικά. Αυτοί που υποστηρίζουν τον Biden δεν θέλουν να έχουν, να πούμε, τη Φλόριντα ακυρώνει τα δημοκρατικά εκλογές που πρέπει να γίνουν, πιστεύω, το Μάρτι. Πολλά θέματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι μετά έχουν μείνει 4 Ρεπουμπλικάνοι τώρα στις εκλογές. Ο Τρουμπ δεν μπαίνει μέσα στα debates που έχουν τα debates κάθε μήνα και τώρα είναι το δικαστήριο του Τρουμπ. Δεν ξέρουμε, μπορούμε να έχουμε τον πρώτο πρόεδρο που εκλέγεται από φυλακή και το άλλο να ξέρετε, η Αμερική δεν είναι μια χώρα. Είναι 50 χώρες, 50 πολιτείες μέσα σε μια χώρα που η κάθε πολιτεία έχει άλλους νόμους, ναι, για τις εκλογές. Και πολύ δύσκολο αυτό. Να πούμε το New Hampshire μπορεί να κυρώσει τις εκλογές δημοκρατικές. Η Φλόριντα το έκανε. Για να υποστηρίξουν τον Biden, να μην χάσει ο Biden τις προεκλογές στη Φλόριντα. Γιατί παίρνουν κάθε προεκλογή. Ψηφίζουν μέλλον που το Ιούλιο που θα έχουν το συνέδριο τα κόμματα και το Αύγουστο, νομίζω Αύγουστο είναι Δημοκρατικοί, Ιούλιο είναι Ρεπουμπλικάνοι, είναι το ψήφισμα ποιος θα είναι ο άνθρωπος για να τρέξει να κάνει represent το κόμμα. So, έχουμε μεγάλο πρόβλημα φέτος το 2024 και εγώ λέω βάστηξε τα χέρια σου σε μια καρέκλα να μην ξεφύγει κάποιος, γιατί θα είναι, πώς το λέμε, όπως ένα πλοίο, να πούμε 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και όταν έχει τρικυμία η Αμερική, φτάνει μέχρι σε όλο τον κόσμο. Με τα δικά μας θέματα, με τα δικά μας, με το θέμα της ΠΑΔΕ, Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, εκεί θα παίξει ρόλο και θα γίνει και με τους εκλεγμένους δικούς, ενώ ελληνικής καταγωγής βουλευτές, έτσι. Και με τη γλώσσα. Υπάρχει μεγάλος αγώνας που δίνεται εσύ. Σωστά, σωστά. Αυτά είναι μεγάλα. Για το 24, εγώ τώρα ήμουν Αθήνα, ναι, με δύο μέλη από το Plato Academy. Το Plato Academy είναι 9 σχολεία στη Φλόριντα. Αρχίσανε με ένα, έχουν φτάσει στα 9. Διδάσκουν από πρώτη δημοτικού μέχρι δεύτερη γυμνασίου. Από τους 800 δασκάλοι Έλληνες που διδάσκουν έξω από την Ελλάδα, μόνο 36 είναι στην Αμερική. Οι άλλοι που διδάσκουν στην Αμερική είναι Ελληνοαμερικανοί, είναι ομογενείς. Το θέμα είναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα πώς να σώσουμε την ελληνική γλώσσα. Τώρα μιλάω μόνο για Αμερική. Ναι. Πιο πολλοί δασκάλοι πάνε Ευρώπη, πάνε Γερμανία, γιατί τα ποσόν είναι διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα είναι η πληρωμή. Πολύ χαμηλά είναι την πληρωμή το μήνα. Πιστεύω κάπου 2-400. Ενώ το Πλάτο τι έχει κάνει, πληρώνει 1.000 παραπάνω το μήνα, ναι, και πληρώνει και το ΙΚΑ. Δεν φτάνουν αυτά για κάποιος να ζήσει στην Αμερική. Σε κάθε χώρα στο εξωτερικό υπάρχει το κόστο πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, δάσκαλος, να ζήσει.
Είχαμε τώρα στην Αθήνα με τον πρόεδρο τον Τασούλα, με τη Βουλή, με το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Dawn Parker που είναι Executive Director και ο Λου Κοκκινάκος που είναι πρόεδρος του Plato Carmi. Δεν είναι, αυτή δεν είναι η δουλειά του, είναι, έχει δουλειά εταιρεία, όμως το κάνει volunteer που λέμε, που είναι Chairman of the Board. Και οι δύο πολλοί τους ακούσανε, τους είδανε και τον κύριο Τσούνη, είδανε υπουργοί, η Βουλή, τον πρόεδρο Τασούλα, είδανε πάρα πολύ και έχουν στείλει ένα καλό μήνυμα πως θέλει ακόμα υποστήριξη για να μπορούν οι δασκάλοι άνετα να έρθουν Αμερική, να πούν και, να πούν και σε άλλες χώρες, να σώσουμε την ελληνική γλώσσα. Ενώ το Plato Academy είναι charter school, που είναι από το state of Florida, πληρώνει τους δασκάλους αυτοί που μεγάλη έχουν πόθηση. Αμερικάνικη υπηκότητα. So, αυτό είναι μεγάλη μάχη που παίρνει το ρόλο η ΠΑΔΕ, όχι μόνο τα γεωπολιτικά που ερχόμαστε κάτω, που υποστηρίξουμε την Ελλάδα να μην πάρει η Τουρκία, που τη βγάλαμε από τα F-35 και τώρα προσπαθούμε να μπλοκάρουμε τα F-16. Το άλλο θέμα εκλογές είναι το 24, έχουμε 43 Ελληνοαμερικανοί εκλεγμένοι, 5 στο Κογκρέσο, ο Σαρμπάνης, ένας από τους 5, δεν θα τρέξει δυστυχώς. Έχουμε αντικυβερνήτης στο California, Nevada, ο καινούριος ο Σταύρος Διέθενη που εκλέχθηκε το 22, Connecticut Susan Bicewitz, ο Γιαννούλης υπουργός εξωτερικών, που είναι εσωτερικών υπουργός για εκλογές, στο Illinois, στην πολιτεία τη μεγάλη τη Illinois. Και μετά έχουμε 12 πολιτικοί γεωργιαστές που εγώ είμαι ένας από τους 12 και πρόεδρος στην ΠΑΔΕ και 19 βουλευτές. Το καλό είναι που είμαστε εκλεγμένοι σε 18 πολιτείες και παίζει μέσω το παιχνίδι τα γεωπολιτικά για την Ελλάδα, για τη σκέψου. 100 γεωργιαστές εθνικοί, η κάθε πολιτεία έχει 2. Σκέψου να έχουμε Έλληνες στους 18 πολιτείες επί 2, οι 36 από τους 100 γεωργιαστές έχουμε κοντά Έλληνα. Το θέμα είναι το 24 το Νοέμβριο να εκλεχθούν κι άλλα παιδιά να τρέξουν για τα πολιτικά, να έχουμε τα νούμερα να σηκωθούν ακόμα πάρα πολύ και να βαστίξουμε αυτοί που είναι ακόμα που θέλουν να τρέξουν. Σου έχουμε μεγάλο ρόλο που χτίζουμε μια καλή γέφυρα μεταξύ Ελλάδα πολύ και Αμερική για γεωπολιτική. Ναι. Πολύ μεγάλη για υπόθεση. Όλα αυτά τα θέματα. Με την Τουρκία, ναι. τι βλέπετε με την Τουρκία μετά και τη συνάντηση εδώ πέρα. Να σας πω με την Τουρκία. Το καλό, ο Πρωθυπουργός έκανε ένα από τις καλύτερες δουλειές που ήρθε ο Έρντογκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Έρντογκαν που είναι 20 χρόνια και παραπάνω πολιτικός, την ξέρει την πολιτική. Είναι πολύ έξυπνος. Όμως ο Πρωθυπουργός που είναι μόνο εκλεγμένος 4 χρόνια, έχει ανεβάσει το ίδιο level που λέμε. Ο Πρωθυπουργός έκανε καλή πολιτική δουλειά. Και ο Έρντογκαν τον σέβεται. Ο Έρντογκαν δεν ερχόταν στην Αθήνα και μόλις ερχόταν θα έλεγε τα παράπονά του. Πως τα νησιά είναι δικά μας, το Μπλούγκα, Ελλάζιο πέφτει για μας, η μισή Ελλάδα είναι δικιά μας. Αυτό άλλαξε αυτό το ρόλο και είδαμε τις συμφωνίες που γίνανε. Όμως αυτό, τα λόγια του Έρντογκαν, θα δούμε η δύναμη της Ελλάδος. Που έχει από Αλεξανδρούπολη συμφωνίες με την Αμερική, Βόλος, Καλαμάτα, που είχαμε πάει το καλοκαίρι να δούμε τη βάση στην Καλαμάτα, το training facility. Εμείς τώρα η ΠΑΔΕ θα έρθει το Γενάρη, θα πάμε Γιάννενα, Εγουμενίτσα, το Πανεπιστήμιο, τα Γιάννενα, το Technology Park, μέχρι να φτάσουμε Κρήτη. Βλέπουμε το ρόλο παίζει η Ελλάδα μαζί με την Αμερική. Δείχνει δύναμη για το ελληνικό λαό, αυτό δεν το έχουμε δει. Γι' αυτό η Τουρκία σέβεται. Και το θέμα είναι έχουμε εκλογές. Το θέμα ο Ερντογκάν έχει καταλάβει Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ψηφίσανε αντί να βγάλουμε την Τουρκία από το F-35 πρόγραμμα. Πιστεύει τώρα που είναι και επικίνδυνος αντί Ρεπουμπλικάνοι πρόεδρος, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και το κοινοβούλιο όλο και τη Βουλή και τη Γερουσία αλλάξει και πάει Ρεπουμπλικάνοι. Γιατί έχουμε την Νικόλ Μαλιωτάκης, έχουμε τον Γκασπιλεράκης. Έχουμε πολλοί από τους πολιτικοί γεωργιαστές, οι 31 που έχουμε, μισή είναι Ρεπουμπλικάνοι, μισή είναι Δημοκρατικοί, τους έχουμε δέσει. Σαν πρόεδρος τους έχουμε κάνει ένωση. Που παλεύαμε για τον Γκασπιλεράκη το 21-22. Είχαμε το νόμο, κάναμε ένα conference
στο Καστελάροζο δύο χρόνια συνέχεια να υποστηρίξουμε τα σύνορα της Ελλάδας, και από Αμερική ήταν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί Ελληνοαμερικανοί εκλεγμένοι στις πολιτείες. Αυτό δείχνει δύναμη και είμαστε ενωμένοι. Είναι καλό για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά. Αλήθεια, αυτό είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, είναι τα τελευταία χρόνια, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδος του ελληνισμού μέσα από τους εκλεγμένους βουλευτές, πολιτιακούς, γερουσία κλπ. Γενάρη θα έρθετε εδώ, Ιανουάριο θα έρθετε εδώ, Αθήνα, Ελλάδα. Θα είμαστε το Δυτικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕΣ. Ωραία. Μάλλον θα είμαστε 8 ή 9 μέλη. 3 από Αμερική, 2 ή 3 από Καναδά, 1 από Αυστραλία, Γαλλία η Καραμαλή και μάλλον και ο κύριος Ντούλας από την Αλβανία. Αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕΣ. Τελευταίο ταξίδι που είχαμε κάνει όλοι ήταν το καλοκαίρι, το Ιούλιο. Ωραία, θα κλέψεις χρόνο. Πρέπει να ερχόμαστε λίγο πιο τακτικά για να μπορούμε να μιλάμε με όλο. Εμείς είμαστε, το ρόλο το δικό μας, είμαστε μαζί με όλο τους 300 εκλεγμένοι στο Κοινοβούλιο, γιατί αυτή είναι η φωνή των ελληνικών λαών. Ωραία. Αυτό είναι το ρόλο που δουλεύουμε μεταξύ Βουλή, την Ελληνική Βουλή, σαν βουλευτές από σαν το βουλευτές. Κοινοβούλιο. Σαν βουλευτές, τρομερό. Σαν προέκταση της Ελληνικής Βουλής. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οπότε, μόλις έρθετε εδώ, θα τα πούμε και στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή και θα στηρίξουμε πάρα πολύ και σαν εκπομπή και με άλλα και με μέσα. Και άλλους μέλους, ναι. Και είναι καλή ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή από αυτά. Θα κάνουμε ειδικές εκπομπές. Οι εκλεγμένοι ομογενείς. Θα κάνουμε ειδικές εκπομπές. Γι' αυτό θα σας καλέσουμε στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή. Να πω κάτι τελευταίο. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή, τι βλέπετε, τι εκτιμάτε, τον πόλεμο στο Ισραήλ? Επικίνδυνο για όλους. Αυτό πρέπει να λυθεί όσο σύντομα. Και αυτό που έγινε 7 Οκτωβρίου μη γίνει ποτέ. Αυτό ήταν η αρχή. Το θέμα που έχουμε την κρίση σήμερα, η Χαμάς δεν έπρεπε να κάνει αυτό. Φαίνεται πως όλα αυτά τα χρόνια πρέπει κάποιος να καταλάβει την ιστορία τη Παλαιστάν. Πώς έγινε το Παλαιστάν μετά το 1948, που ήταν μοιρασμένη, να πούμε, μια συμφωνία που είχαν κάνει το εθνικό, το UN. Εκεί ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει από το 1948. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει, θέλουμε ειρήνη. Σκοτώνονται πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι. Και από τις δύο πλευρές. Εκεί πρέπει να γίνει ειρήνη. Το θέμα με το Ιράν, με το Hezbollah, Χαμάς, ISIS. Αυτό το καζάνι βράζει και είναι πολύ δύσκολο. Βλέπουμε κόκκινη θάλασσα τώρα με τη Χούτης. Ναι, ναι. Το καλό είναι που η Αμερική έχει συνέτερο την Ελλάδα και το ναυτικό, το ελληνικό, την αεροπορία, για όλα που δείχνει η Ελλάδα που έχει σηκωθεί. Το άλλο, και η Τουρκία πρέπει να βρει συμφωνία. Πρέπει να λύσει το θέμα για την Κύπρο. Πρέπει η Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρο, οι τρεις χώρες να ήταν μαζί. Δεν θα είχαμε πρόβλημα καθόλου, δύναμη και για την ενέργεια και για τα οικονομικά θέματα για όλους τους λαούς, τους τρεις. Οι Κυπραίοι, οι Έλληνες και οι Τούρκοι και το τουρκικό λαό. Αυτό το έχει καταλάβει ο Έρντογκαν. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι, ούτε Έρντογκαν. Να δουλεύουν μαζί για όλα τα θέματα. Για ενέργεια, για εμπορικά, για τουρισμό και για ειρήνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στη Συρία, βλέπουμε τι γίνεται στο Λίβανο, βλέπουμε τι γίνεται μέσα Ανατολή με όλες αυτές τις χώρες. Θέλουμε stability. Και νομίζω και ο πρόεδρος Ερντογκάν και έδειξε και ο Μητσοτάκης, που είναι ο νούμερο ένα για τα θέματα τα γεωπολιτικά μέσα σε αυτή το κύκλο, το Ανατολικό Μεσόγειο, που έχουμε δει πρώτη φορά σε πολλά χρόνια πρωθυπουργό που στεκότανε το ίδιο βήμα με έναν πρόεδρο Ερντογκάν, που ξέρουμε την ιστορία των Ερντογκάν. Για να δούμε. Η Τουρκία δεν νομίζω θα αλλάξει πολιτική, αλλά εντωμεταξύ κερδίζουμε ένα χρόνο. Εξασφαλίζεται ένας χρόνος ύφεση. Θα δούμε. Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που κάνετε. Σας περιμένουμε, Ελλάδα. Μόλις έρθετε να τα πούμε από κοντά στο στούντιο και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και έχουμε τρόπους να τα πούμε από κοντά. Περαιτέρω το έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Καλή δύναμη, καλό πολιτικό αγώνα, γιατί κάνετε και εσείς πολιτικό αγώνα. Καλή επανεκλογή, ευχόμαστε. Θα τα πούμε πρώτα αυτό στην Ελλάδα. Να έχετε καλή συνέχεια, κύριε Ραπτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και καλή μέρα σας. Ευχαριστούμε καλή πάρα συνέχεια. Πολύ. Λεωνίδας Ραπτάκης, Λούδου Ραπτάκης, γερουσιαστής, πολιτιακός στο Rhode Island. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.